της Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Στις 7.30 το απόγευμα της Πέμπτης ολοκληρώθηκε η αφαίρεση της ογκοδέστατης δοκού του μεταλλικού πλαισίου σήμανσης, πάνω στην οποία προσέκρουσε το φορτηγό αυτοκίνητο κινούμενο στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου στο ρεύμα προς Πάτρα. Η δοκός είχε μήκος σχεδόν ίσο με το πλάτος όλου του καταστρώματος της γέφυρας. Αυτή η ενέργεια δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την πρόσκαιρη διακοπή κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις η οποία απαιτήθηκε. Άλλη μία μικρότερης διάρκειας διακοπή αναμένεται για απόψε προκειμένου να μεταφερθεί η δοκός. Η διοίκηση της γέφυρας ΑΕ σε ανακοίνωσή της εκφράζει τη λύπη της για την ταλαιπωρία των χρηστών, αλλά η απόλυτη ασφάλειά τους είναι αυτή που υπερέχει όλων των άλλων προτεραιοτήτων. Να σημειωθεί ότι λόγω του ατυχήματος και του απαγορευτικού που επικράτησε στο Πορθμίο λόγω των θυελωδών ανέμων, επικράτησε κομφούζιο στην πλευρά του Αντιρίου από εκατοντάδες οδηγούς που είχαν αποκλειστεί για αρκετή ώρα. Η γέφυρα αναγκάστηκε να μετατοπίσει εκτάκτως την κυκλοφορία των οχημάτων στην ανατολική πλευρά του καταστρώματος, όπου δόθηκε μια λωρίδα ανακατεύθυνση. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.